Το δημογραφικό θα είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό και οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να στηριχθούν. Αυτό τόνισε μαζί με τις ευχές για ένα δημιουργικό 2016 ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Τριτέκνων Μεσσηνίας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι σε όλους σας το νέο έτος να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία, δύναμη, ενίσχυση και ενδυνάμωση. Κυρίως σε εσάς που με την οικογένειά σας και τα μέλη των οικογενειών σας δοκιμάζεστε μεν από αυτή την κρίση την οποία διερχόμεθα, όμως συνεχίζετε να δίνετε το πνεύμα της ελπίδας και να ενισχύετε τις τοπικές κοινωνίες. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι μαζί και παρεπόμενο αυτής της κρίσεως είναι και το λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα, που μελλοντικά θα αποτελεί ίσως ένα από τα ουσιαστικότερα και δυναμικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε για την ταυτότητά μας και για την ιδιοπροσωπία μας. Και οι οικογένειες και των τριτέκνων αλλά και των πολυτέκνων είναι αυτές οι οποίες διατηρούν αναμένη τη φλόγα για να ενισχύσουν ακριβώς τις τοπικές κοινωνίες και να καθυστερήσουν αυτή την επερχόμενη νέα κρίση που πλέον είναι κρίση του ίδιου του ελληνισμού και της πατρίδας μας. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και εύχομαι να πάει όλα καλά. Θα αποτελούμε ένα εγχώρι έργο με το σήμα της λόγου μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Κορομιλάς τόνισε πως το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά και για τις τρίτεκνες οικογένειες, καθώς η κρίση έχει αγγίξει και επηρεάσει όλους τους πολίτες. Η ανεργία ήταν ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τρίτεκνες οικογένειες το 2015. Δυστυχώς, ήταν μια χρονιά από τις χειρότερες τις οποίες έχουμε βιώσει από τότε που είχε δημιουργηθεί ο Σύλλογος. Όμως θέλω να είμαι αισιόδοξος για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα με πίστη στις δυνάμεις όλων μας, ειδικά των πολυμελών οικογενειών και με αλληλεγγύη για τους γύρω μας. Ο Σύλλογός μας έχει προνοήσει, έχει δημιουργήσει και ένα παντοπολείο και το επόμενο διάστημα θα υποστηρίξει τρίτεκνες οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα. Για τη σημερινή εκδήλωση θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος είναι παρόν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Οικονομάκου, που είναι και αυτή παρόν στην εκδήλωσή μας, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κόσμο, ο οποίος έχει έρθει. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο για όλες τις οικογένειες και ελπίζω το κράτος, τουλάχιστον το 2016, να δείξει ένα πνεύμα αλληλεγγύης, να υποστηρίξει τις σκληρά δοκιμαζόμενες πολυμελείς οικογένειες. Τη χρονιά που πέρασε, εξυπηρετήσαμε μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 236 οικογένειες και επίσης μέσω του κοινωνικού παντοπολίου καταφέραμε και βοηθήσαμε με κρέας, ζυμαρικά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης περίπου 90 άπορες τρίτεκνες οικογένειες. Επίσης, ο Σύλλογός μας πιστοποιήθηκε σαν φορέας υποστήριξης και διαχείρισης ευάλωτων προϊόντων. Εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί αυτή τη στιγμή μαζί μας, σας λέω τα χρόνια πολλά, να έχουμε υγεία και να μπορέσουν πλέον οι τρίτεκνοι να σταθούν όπως είναι όλοι οι πολίτεκνοι όλου του κόσμου.